σας. Σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω το καινούργιο μου Glow Box. Το προηγούμενο μήνα δεν σας έκανα, γιατί ήθελα να κάνω πάρα πολλά βίντεο και δεν μου βγήκανε τελικά. Το έβγαλα από το εξωτερικό του πακέτο, γιατί δεν θέλουμε πάλι να παλεύω με μαχαίρια. Να σας εξηγήσω ότι είναι το Glow Box. Είναι ένα συνδρομητικό κουτί. Ουσιαστικά πληρώνετε 12 ευρώ το μήνα και σας έρχεται ένα κουτί στην πόρτα, το οποίο έχει μέσα διάφορα προϊόντα, τα οποία είναι σε travel size μορφή, με βάση το ερωτηματολόγιο που έχετε συμπληρώσει, δηλαδή με βάση το τύπο δέρματός σας, μαλλιά, ανάγκες, τα πάντα. Έτσι ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορα προϊόντα και να ξέρετε τι θα αγοράσετε τελικά σε full size. Το οποίο εμένα, ας πούμε, με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί με τόσα προϊόντα που υπάρχουν και θέλω να σας κάνω συνέχεια reviews, δεν δύναμαι να αγοράζω full size από τα πάντα που βλέπω. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία, άμα θέλετε γενικά να αρχίσετε να δοκιμάζετε, μέχρι να βρείτε τα σωστά προϊόντα, να τα δοκιμάζετε τουλάχιστον σε travel size κτλ. Στο Glow Box πάρα πολλές φορές έχει και full size προϊόντα μέσα. Και δεύτερον, κάτι άλλο που με ρωτήσατε, στο προηγούμενο κουτί είχα πάρει μια μάσκαρα και κάποιες μου είπατε, α, εγώ δεν πήρα τη μάσκαρα. Είναι ανάλογα τον τύπο δέρματος και το τι έχει συμπληρώσει στο ερωτηματολόγιό σου. Πάντως όποιο κουτί και να πάρεις, είναι ίσης αξίας με του άλλου που είχε τη μάσκαρα και του άλλου που δεν είχε μάσκαρα αλλά είχε κραγιόν. Είναι ίδια αξία το κουτί. Έφυγε το τεράστιο intro, ελπίζω να σας έλυσα κάποιες απορίες, γιατί είχατε πολλές στο προηγούμενο βίντεο και θέλω να το ανοίξω. Love. Να κοιτάξω τι λέει εδώ. Όχι, δεν θα κοιτάξω τι λέει εδώ. Θα πάω κατευθείαν στο κουτί. Είναι Φεβρουαρίου, οπότε λογικά το έχουν κάνει Αγίου Βαλεντίνου. Και το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι... Λοιπόν, είναι μια καρδιά που έχει μέσα I love πράγματα. Ξέρετε πόσο λατρεύω τα I love, ειδικά το τσόκαμο καλά, αλλά έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Είναι Bubble Bath and Shower Cream με Raspberry Blackberry. Όπα. Μυρίζει σαν μούρα, σαν βατόμουρα. Και Strawberries and Cream Lip Gloss, που εννοείται πως θα το μυρίσω τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μυρίζει φράουλα. Δεν ξέρω τι περίμενα. Από την μάρκα Nourish, την οποία δεν την ήξερα, τη γνώρισα μέσα από το Glow Box, που του Δεκεμβρίου είχε ένα face illuminating πράγμα, δείγμα, και κατέληξα να το αγοράζω από το e-shop τους σε full size, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο τι είναι, Advanced Cellular, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Είναι κρέμα προσώπου με πολύτιμο ρόδου της Ιεριχού, που αναφέρει άμεσα την υγρασία στην επιδερμίδα, επιδιορθώνει τις φθορές της, οργανική και τέλεια. Επόμενο προϊόν που βλέπω είναι από την Newrad. Αυτή τη μάρκα ήθελα να τη δοκιμάσω, γιατί έβλεπα συνέχεια την Bunny Graveyard Girl που μιλάει για αυτά τα προϊόντα και λέει πως είναι τα καλύτερα και πάντα ήθελα να δοκιμάσω. Συσφίγγει το δέρμα, σβήνει τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες, επαναφέρει την ομοιόμορφη υφή στην επιδερμίδα και καταπολεμά τις δυσχρωμίες. Συνέχεια ξεχνάω πως είμαι 26 και θα έπρεπε να τα προσέχω αυτά. Αλλά δεν έχω ρητίδες. Καλύτερα να προσέχω βέβαια, για να μην έχω. Οπότε, επόμενο προϊόν... Okay. Λοιπόν, είναι από τη Lily Lolo. Αυτά τα έχω δει που τα δείχνουν πολλοί Βρετανίδες bloggers. Δεν τα έχω δει τόσο σε... Ελληνίδες, Αμερικανίδες και τα σχετικά. Νομίζω η Essie Button είχε δείξει κάποια. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν ξέρω που τα βρήκε το Glow Box. Αλλά αυτό είναι full size, ας πούμε. Και είναι ένα μολύβι ματιών καφέ. Το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό και είναι βουτυρένια η υφή του πραγματικά. Είναι αυτό εδώ. Και τελευταίο προϊόν είναι από Μάριο Μπαντέσκου. Επίσης ήθελα να το δοκιμάσω. Άμα βλέπετε τις ξένες YouTubers, ξέρετε πως υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε στην Ελλάδα και το Glow Box τα φέρνει, οπότε yes, ναι. Λοιπόν, είναι Mario Badescu Strawberry Face Scrub, απολοπιστικό για το πρόσωπο με φράουλα.
Στο χαρτάκι λοιπόν σας λέει αναλυτικά τις τιμές που έχουν άμα θέλετε να τα αγοράσετε από το e-shop τους και τι κάνει το κάθε πράγμα. Α, επίσης να σας πω πως άμα αγοράσετε κουτιά, μαζεύετε πόντους τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε στο e-shop, το οποίο το έκανα και εγώ και δεν το ήξερα, τώρα το ανακάλυψα. Οπότε αν παίρνατε ήδη να ξέρετε πως έχετε πόντους που μπορείτε να τους εξαργυρώσετε. Λοιπόν, το I Love Set Καρδιά με Sour Cream και Lip Gloss έχει 5,50. Το Lily Lolo έχει 11,5 ευρώ. Πούντο. Να το. Και είναι full size εννοείται. Τέλει. Το Mario Badescu, το Face Scrub, έχει 25 ευρώ τα 118 ml. Οπότε πάλι καλά που μπορώ να το δοκιμάσω πριν το αγοράσω. Το Murad έχει 69 ευρώ τα 30 ml. Αυτό πρέπει να είναι υπερβολικά καλό. Και Nourish, η κρέμα έχει 30,5 τα 50 ml. Αυτά είχα να σας δείξω λοιπόν από το Glowbox που δεν μπορούσα να περιμένω να το ανοίξω. Το έχω από το πρωί και πείτε μου εσείς τι πετύχατε στο κουτάκι σας. Επίσης θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται να γυρίζω εδώ βίντεο η τοποθεσία, άσχετο με το κουτί, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Πώς σας φαίνεται η τοποθεσία, γιατί μία είμαι εδώ, μία είμαι στον μαύρο τοίχο. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς τι πιστεύετε. Ναι, πείτε μου τι διαφορετικό σας έτυχε εσάς ή αν έχετε δοκιμάσει κάτι. Να μιλήσουμε για τα προϊόντα, ειδικά για τα I Love, τα οποία λατρεύω. Και σκέφτομαι να κάνω και μία παραγγελία από το e-shop τους, αλλά δεν ξέρω αν σας νοιάζει, οπότε πείτε μου από κάτω αν θέλετε να το κάνουμε βίντεο. Και να σχολιάσουμε ότι δεν ήταν μόνο το Glowbox εορταστικό Αγίου Βαλεντίνου, είμαι και εγώ, γιατί φοράω ένα πουκάμισο που έχει καρδιές. Δεν είναι καρδιές, γιατί είπα καρδιές. Γιατί φοράω ένα πουκάμισο που έχει χίλια. Αυτά λοιπόν, έχω πιει καφέ ενώ δεν έπρεπε και... Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, μην ξεχάσετε να μου αφήσετε σχόλιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και θα σας δω στο επόμενο. Γεια σας! Thank you.